Σας έχουμε πολιορκημένους τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, δεν έχουμε μέθα την πολιορκία. Εντάξει, λοιπόν. Είμαστε κύριε... πολυεθνική δυνατότητα. Λοιπόν, κύριε Φάμελα, σήμερα τώρα τι θα γίνει τώρα στην Βουλή. Έτσι, για να δούμε, γιατί... Θα γίνει μια περιμένουμε συζήτηση... μια... θα γίνει χαμός, λέει. Έχει ανεβεί το κλίμα? Δεν έχει. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να γίνει μια συζήτηση μπροστά στους πολίτες σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει στη διασύνθεση πολιτικής και δικαιοσύνης. Ναι. Εξάλλου, αν δεν γινόταν αυτή η συζήτηση, θα ακούγαμε αρκετές γκρίνιες, στεναχώρια σε κατηγορίες. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν αιτιάσεις οι οποίες κυκλοφορούν δημόσια και εφόσον υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν αναδειχθεί είτε με την επιστολή της εισαγγελέας κ. Σατζάνη είτε με την επιστολή του κ. Παγγελόπουλου προς τον πρόεδρο της Βουλής, νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα. Μάλλον δεν είναι σωστό στη δημοσιότητα. Πρέπει να βγουν στην ολομέλεια του κοινοβουλευτικού σώματος, εκεί που μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερωθεί απευθείας, έστω να υπάρχει μια διαμεσολάβητη σχέση. Ο βασικός στόχος είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, γιατί αλλιώς δεν λειτουργεί ούτε η οικονομία ούτε η κοινωνία μας. Ναι. Εφόσον λοιπόν πάρα πολλά διακινούνται, πάρα πολλά συζητούνται, νομίζω ότι μπορούμε όλα αυτά να συζητηθούν μπροστά στον πολίτη, μπροστά σε όλους τους αιρετούς, τους εκλεγμένους οι οποίοι έχουμε στη δημοκρατία μας. Γιατί δυστυχώς αυτό που αποκαλύπτεται και αποκαλύπτεται πλέον και με επιστολές Προέδρων Εξεταστικών Επιτροπών είναι η συγκάλυψη μεγάλων οικονομικών αλλά και δικαστικών σκανδάλων με ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες δυστυχώς έχουν κρατήσει τη χώρα χαμηλά, πρακτικά έχουν στερήσει το δικαίωμα στη χώρα να έχει αξιοκρατία, να έχει δικαιοσύνη και να προχωράει ανεξάρτητα δικαιοσύνη στην επίλυση μεγάλων προβλημάτων. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια αντίστοιχη επιστολή του κ. Τσιρόνη, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικής για το Βατοπέδι, η οποία αφορά ακριβώς με αυτό το περιεχόμενο που σας περιέγραψα θέματα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Όπως παραδείγματος χάρη η εμπλοκή δικαστικών λειτουργών που έχουν συγγενικές σχέσεις πρώτου βαθμού με στελέχη του κόμματος της αντιπολίτευσης στην εξέταση φακέλων που αφορούν σε στελέχη της αντιπολίτευσης. Το οποίο επίσης δεν είχε βγει στη δημοσιότητα. Δεν το ξέρουμε ως τώρα και νομίζω ότι στην επιστολή του κ. Παγγελόπουλου πολλά πράγματα είχαν βγει ήδη στη δημοσιότητα προς τον πρόεδρο της Βουλής, εννοώ, η οποία προέκυψε μετά από το στημένο επεισόδιο με την εισαγγελέα. Κάτι που θα μάθουμε σήμερα που δεν το ξέρουμε, που δεν έχει ακουστεί, ας πούμε, ποια είναι η αίσθησή σας. Είναι δεν μπορείτε και εσείς να το ξέρετε. Είναι, όχι, κοιτάξτε, εγώ δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή προφανώς ρεπορτάζ. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο και νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη είναι ότι θα αποδειχθεί ακόμα μια φορά ότι σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής της Ελλάδος δεν υπήρχε απλά μία συμφωνία κάποιων πολιτικών προσώπων, αλλά υπήρχε ένα μνημόνιο, ένα memorandum of understanding, πώς λένε οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της δικαστικής εξουσίας και των καναλιών, που λέει: τακτοποιήστε τα όλα, να κάνουμε εμείς τις δουλειές μας, να μην καταλαβαίνει ο Κοσμάκης τίποτα, η Ελλάδα να μένει πίσω, αλλά εμείς να βγάζουμε τα φράγκα μας στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η ιστορία που παίζονταν τόσα χρόνια. Ναι. Αυτή η ιστορία πρέπει να βγει. Θα βγει με τις λίστες, θα βγει με τα δάνεια των συγκροτημάτων τύπου, θα βγει με τις περιπτώσεις της μεγάλης φοροδιαφυγής, θα βγει με τα σκάνδαλα της Αγροτικής Τράπεζας, θα βγει με τα δάνεια που δίνανε. Σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής, δυστυχώς, θα βγουν λοιπόν στη δημοσιότητα για να ξεκαθαρίσουν προς τον πολίτη. Με βάση όλα αυτά τα οποία περιγράφεται, βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, έτσι. Με αυτή την έννοια λέμε ότι αυτή η ρητορική που έχετε αναπτύξει δεν είναι καινούργια. Μα εμείς λέγαμε γιατί ότι υπάρχει. Τώρα, γιατί τώρα συμβαίνει αυτό που πνιγόμαστε από το προσφυγικό, από την Τρόικα, από αυτό? Γιατί άρχισαν να αναπτύσσονται, σας είπα στην αρχή, αιτιάσεις αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Στημένες, κατά τα σημεία. Να κάνουμε ένα γύρο από αυτού και ότι μετά. Τάχατε παρεμποδίζετε το έργο της δικαιοσύνης και εμείς θα αποδείξουμε απόψε. Κατάλαβα. Ότι όχι δεν παρεμποδίζετε, αλλά αντιθέτως τώρα πλέον έρχεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα και μπορεί ο πολίτης και ο επιχειρηματίας να αισθάνεται ήρεμος, διότι πλέον θα πιάνει τόπο δουλειά του καθένα. Ναι. Και θα υπάρχει το λόμπι που θα τα στείνει όλα από πίσω. Ναι. Αυτό.